Κάπως ήρθατε και πάλι παιδιά στο Ελένγκρατ. Έξω το σπίτι μας είμαστε πάλι. Εκεί που είχαμε αφήσει στο τελευταίο επεισόδιο. Να σας ζητήσω συγγνώμη που είχε πρόβλημα ο ήχος. Για κάποιο λόγο γράφτηκε πολύ παραμορφωμένος και ό,τι προσπάθεια και να έκανα δεν φτιάχνονταν δυστυχώς. Αυτό που έλεγα είναι ότι φάμε το σπίτι μας μεν, το οποίο είναι πολύ ωραίο εξωτερικά, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να μπούμε μέσα. Και είναι κρίμα γιατί ήταν πάρα πολύ ακριβό, ήταν 180.000. Δεν πειράζει βέβαια, θα το κρατήσουμε γιατί ταιριάζει με την περιοχή. Επίσης, είπαμε ότι βγάλαμε τα πρώτα μας χρήματα χθες, τα οποία ήταν 10.800 από το πούλημα των ηλιόσπορων, 4.000 από το συμβόλαιο, όπως σας έλεγα, το συμβόλαιο έδωσε λιγότερα λεφτά από ότι ο σπόρος που πήραμε από το συμβόλαιο και φυσικά 23.000 είναι το ποσό που πήραμε από τις μπάλες που πουλήσαμε στο Biogas Plant. Οπότε, το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να μαζέψουμε τις μπάλες, να έχουμε και μία εδώ πέρα τώρα, να τις πάρουμε και να τις βάλουμε και αυτές στο Biogas και να συνεχίσουμε από εκεί πέρα. Ήδη είμαστε σε 76.000. Οπότε πρέπει να μαζεύουμε σιγά σιγά λεφτά ή να δανειστούμε για να πάμε να πάρουμε και χωράφι και εξοπλισμό για να το σπείρουμε, να το θερίσουμε, όλα αυτά τα καλά. Λοιπόν, πάμε να μαζεύουμε τις μπάλες και θα λέμε σε λιγάκι. Ωραία, και εμείσαμε το πρώτο φορτίο, θα έχουμε και δεύτερο όπως βλέπετε. Πάμε στον Biogas Plant. Υπάρχει, όπως βλέπετε, το γρασίδι έχει αρχίσει και φυτρώνει ξανά. Ας πούμε καλό με το γρασίδι και τα λιβάδια γενικώς. Ότι δεν χρειάζονται φροντίδα. Δίνουν συνεχόμενα προϊόν. Λοιπόν, πάμε στον Biogas Plant και συνεχίσουμε να το αφορδώσουμε τις επόμενες και που είναι η παρτίδα από τις μπάδες μας. Και έχουμε και ωραία ατμόσφαιρα σήμερα, ξημερώνει πολύ ωραία. Λοιπόν, τα λέμε και πάλι σε λιγάκι. Χρειαστούμε κάτι γι' αυτό. Πάμε στο μαγαζί χωρίς το τέτοιο να πάρουμε ένα front loader και ένα bait spike για να χειριζόμαστε τέτοιες καταστάσεις. Δυστυχώς το μηχάνημα που έχουμε αγοράσει χωρίς πάρα πολλές μπάλες και ο μηχανιστής του εργοστασίου δεν προλαβαίνει να τις πάρει. Όπως θα είδατε, όταν φτάσαμε, οι δύο μπάλες που έχουμε αφήσει την προηγούμενη φορά είχαν εξαφανιστεί. Αυτό έγινε επειδή άδειασε κάποια στιγμή ο επεξεργαστής και τις απορρόφησε και αυτές. Εγώ τώρα πάω να πάρω τον bait spike γιατί είδα ότι δεν ξεχόταν από την αρχή μέσα. Εντάξει, κάποια στιγμή πέρασαν βόλτα στην πόλη γιατί είναι τρομερή εμπειρία. Πάρα πολύ όμορφη. Πάω από εδώ απέναντι. Ας πάω από εδώ απέναντι. Και αλλαγή διαδρομής. Πάρα πολύ ωραία. Θα πάω ένα front loader και ένα bait spike και θα ξαναγυρίσω για να προσπαθήσω να τις πετάξω και τις υπόλοιπες μέσα. Το μαγαζί κάπου μπροστά μας πρέπει να είναι. Να μπροστά μας είναι. Ωραία.
Πόσο άλλο έχει το digitalk μας? 150, ωραία. Οπότε θέλουμε το μεγάλο. Αυτό. Να δούμε τι χρώματα έχετε. Τα κλασικά. Δεν δίνω λεφτά για χρώματα, δεν χρειαζόμαστε. Οκ. Και ένα bail spike. Οκ. Και θα βάλω πάλι να φορτώσουμε. Και να καθαρίσουμε τις υπόλοιπες βάλες. Τώρα για τη φάρμα που σκοπεύω να βάλω αγελάδες, δεν ξέρω αν θα κάνω μπάλες ή αν θα κάνω το hay loft. Ακόμα δεν το έχω αποφασίσει αυτό. Το πρόβλημά μου με τις μπάλες είναι ότι, όπως είδατε, ναι μεν τις αδειάζεις τα καρισμένες, αλλά είναι, πού να το πω, στο πλάι. Αυτό μπορεί και να βολεύει. Οπότε παίρνουμε τις μπαλίτσες με αυτό το μηχανάκι που πήραμε και τις βάζουμε σε ένα μίξεράκι και τις δίνουμε στις αγελάδες για να φτιάξουμε το TMR. Δεν το έχω αποφασίσει ακόμα. Γιατί είναι και πολλά λεφτά τώρα. Ενώ τώρα με ένα υπόστοιχο, ας πούμε, θα μπορούσα να βάλω ό,τι μπάλες θέλω, hay, sano και silence, και να τις πετάω, μπαμ μπαμ. Ενώ αν βάλω το άλλο, θα χρειαστώ και ένα hay loft και silence pit για να παίρνω silence. Ή να αφήσω τις μπάλες και να φτάσω σε κύμα. Τέλος πάντων, δεν το έχω αποφασίσει ακόμα. Θα δείξουν και τα οικονομικά πώς θα το πάμε αυτό το πράγμα. Προς το παρόν θα πούμε να αδειάσουμε τις μπάλες μας σήμερα όλες, ή τουλάχιστον θα προσπαθήσουμε, γιατί δεν είναι αχόρτα όσο τελικά εδώ πέρα. Και θα κάνουμε μόνο κάποιο contract πάλι για να βγάλουμε λεφτά. Ωραία, για να δούμε. Έκανε τίποτα. Ωραία. Κάτι. 31.000 λεπτά. Πήρε μερικές ακόμα. Θα βάλω και τις άλλες μέσα εδώ πούς στην άκρη. Πήραμε και αυτή. Γενικώς δείχνει να παίρνει, ρε παιδί, παρά. Μάλλον θα το προτιμούσε χύμα. Κυρίως. Α, πήρε και. Πόσο είμαστε? Άλλη 40.000. Κάπου εκεί 40.000 εξής και φρακάρι. Λοιπόν, να πάμε να δούμε και αυτή εδώ. Έχει τσουγή στο πλάι. Έλα καλή μου εδώ μπάλα. Πάμε να φορτώσουμε και τις υπόλοιπες και ελπίζουμε ότι ό,τι θα γυρίσουμε θα τις έχει πάρει κάποιες. Λοιπόν, επιστροφή στη φάρμα και τα λέμε σε λιγάκι πάλι.
Ωραία, φτάσαμε και πάλι και βλέπουμε ότι κάποιες νομίζω έχουν φύγει, αλλά όχι όλες. Και είναι σχεδόν πάλι γεμάτος ο εξεργαστής. Θα δοκιμάσουμε να σπρώξουμε καμία μέσα. Γιατί δεν έχει γεμίσει τέρμα. Είναι 40.000 το τέρμα του. Το θέμα σαν τη χάρη. Εδώ πήγε γαριά, μάλιστα. Για να δούμε. Είδα, 37. Αλλά επειδή μάλλον επειδή μία είναι 4.000, θα πέσει κι άλλο για να πάρει. Για να παρακολουθήσουμε λίγο. 37. Τέλος πάντων, θα το αφήσουμε αυτό εδώ πέρα για να το ξεφορτώσουμε σε λιγάκι. Και εμείς πάμε να δούμε τι έχουμε διαθέσιμο. Το 4 ακόμα με βαμβάκι. Μισό λεπτά ρε παιδιά. Έχει κάνει wither. Μάλιστα. Έχει κάνει wither το 4. Οπότε θα μπορούσαμε να πάρουμε ένα δάνειο, να το αγοράσουμε και να το σπείρουμε. Με τι, με μπάρλε πιθανώς. Ωραία. Οπότε πάρουμε το βάλτρα και πάμε μέχρι το μαγαζί μας. Κόβουμε μέσα το αρασίδι βόλτα. Αυτό δεν θα λειτουργεί. Σχεδόν έτοιμο το αρασίδι μας και πάλι. Ωραία, πάμε μέχρι το μαγαζί. Πριν πάω στο μαγαζί, να δω πόσο κάνει. Κάνει 285.000. Θα πούμε για τα καλά μέσα. Αρχίσαμε τα δάνεια. Λοιπόν, θα πάρουμε ένα δανειάκι επιπλέον, γιατί βλέπω έχουμε ακόμα 25.000 και ελπίζω να μας φτάσουν. Πάμε. Θα πάρω βασικά όσο μου δώσει. Ίσα ίσα μας στάνει, δεν θα το αγοράσουμε. Κάνει πως είπαμε. Αυτό σημαίνει ότι μας μένουν περίπου 30.000 για να πάρουμε ένα seeder cultivator. Υπάρχει. Υπάρχει. Εδώ είσαι. Και σπόρια, οπότε θα το βάλω και αυτό. Και λίπασμα μάλλον. Για μαζόνε, πως το κάνει. 3 μέτρα μόνο. Τρία χιλιάδες, είμαστε πολύ ωραία. Είμαστε πολύ ωριακά. Θα πρέπει να κάνω κανένα contract πρώτα. Να το αγοράσω και να κάνω contract. Ας το αγοράσω. Να μην αφήνω δουλειά στη μέση. Λοιπόν, αυτό ήταν. 1, 2, 3. Αγοράστηκε. Έχω βέβαια και λίγο γρασίδι εδώ να κουρέψω, μα θέλω. Αλλά θέλω πιο άμεσα τα λεφτά, οπότε να δούμε τι υπάρχει από harvest contract πάλι. Sugar beet. Όχι, δεν θα το κάνω αυτό. Είναι καλά τα λεφτά, δεν θα το κάνω αυτό. Και τώρα θα προσπαθήσω να μην το κάνω. Για να δούμε τι άλλο έχουμε. 3.000.
14 πόρτατες, όχι, ούτε αυτό, ακόμα χειρότερο. Bailing. Να κάνω ένα bailing contract στο 24, που είναι το 24, να δούμε. Το 24. Το 24, α, το 24 δίπλα στον biogas plant. Ωραία, αυτό θα κάνουμε. Θα κάνουμε το bailing contract στο 24, ώστε τις μπάλες που ψηφίσουν να τις βάλουμε κατευθείαν στο biogas plant. Αυτό θα κάνουμε. Λοιπόν, τον εξοπλισμό τον έχουμε, δεν χρειάζεται να το αγοράσουμε και όλα τίποτα. Ωραία. Accept contract. Και πάμε. Γυρνάμε πίσω να πάρουμε το καλό μας το εργαλείο για να μαζέψουμε το χορτάρι. Και φτάνουμε στο τέλος, έτσι απλά και τόσο γρήγορα. Ας τι γίνεται, παιδιά, εδώ με τα χωράφια, κι άλλο ξέραμε. Δεν μας απασχολεί, εμείς τελειώνουμε τώρα τη δουλειά μας αυτή και έχουμε έτοιμες τις σιούδες μας. Και ευχαριστούμε στη φάρμα μας. Αλλά πρώτα θα πάμε να δούμε τι γίνεται με τις μπάλες στον biogas plant. Να παρακαλώ λίγο να συνάξει. Ωραία, για να δούμε. Ακόμα εδώ. Και έχει αδειάσει μισό λεπτό. Αυτό δεν θα το αφήσουμε έτσι. Λίγο σπρώξιμο θέλουν και θα μπουν, πιστεύω. Τι καλό μου, γιατί δεν τις παίρνεις τώρα. Για να πάμε να φορτώσουμε και τις υπόλοιπες. Να δοκιμάσουμε να τις βάλουμε ξανά όλες μαζί. Μπας και τις πάρει. Όχι, άλλος. Να τις κουμπί. Εδώ είμαστε. Το πολύ πολύ κάνω ένα πλέον ταξίδι, αλλά βέβαια τώρα απαχιάσει για το κόντρακ αυτό, δεν το θέλω. Μισό λεπτό να δω ποια είναι η τιμή. Αυτό θα μας στείλει να το πουλήσουμε λογικά στο μπαρν, γιατί δεν νομίζω ότι έχει άλλο σημείο. Ναι, στο μπαρν. Να βλέπετε τώρα διαφορά, 3.16 είναι στο μπαρν, 3.60 σε εμάς και εμείς σε εμάς είναι μόνο 3.60. Λοιπόν, για να δοκιμάσουμε πάλι, να τις ξεφορτώσουμε.
Ωραία, πήρε τη μία σειρά. Δεν θέλει. Δεν πειράζει. Πάμε να επιστρέψουμε και τα λέμε σε λίγο στη φάρμα, από τη φάρμα που έχουμε γυρίσει πίσω. Τώρα στο αδειάσαμε το τρέιλερ για να το χρησιμοποιήσουμε για να μεταφέρουμε τις μπάλες για το χόντρα. Τα λέμε σε λίγο, παιδιά. Ξεκινήσαμε με τον μπέιλερ από τη φάρμα μας. Και λέω αυτή τη φορά να πάμε στο 24 από άλλη διαδρομή για να βλέπουμε λίγο και το χάρτη σιγά σιγά. Θα πάμε βέβαια και σε μια άλλη περιοχή του χάρτη. Κάτσε να το κάνουμε και νόμιμο. Θα πάμε γύρω γύρω το roundabout και να ανεβούμε από εδώ. Πραγματικά τι ωραίος χάρτης. Πανέμορφος. Λοιπόν, θα φάει στην άλλη άκρη του χαρτί στο συμβόλαιο, γιατί ο Μπάρν είναι μακριά πολύ. Κοίτα πόσο μεγάλος είναι ο Μπέιλερ σχέση με ένα αυτοκίνητο. Ωραία. Έτσι λίγο να δούμε και λίγο βουναλάκι. Παιδική χάρτη, πολύ όμορφο. Πραγματικά πολύ όμορφο χάρτη. Και πλησιάζουμε νομίζω στο 24, ναι, πλησιάζουμε στο 24 με τη στροφή εδώ. Είναι το 24. Εδώ. Λοιπόν. Lower, turn on. Έλα. Και ξεκινάμε το μπάλιασμα την κορνάριση. Ωραία. Και εμείς τα λέμε και πάλι όταν θα έχουμε τελειώσει με τις μπάλες. Φτάσαμε στη φάρμα μας πάλι για να βάλουμε τον μπέιλερ στη θέση του και να πούμε να μαζέψουμε τις μπάλες και να πάμε να τις πουλήσουμε στο μπάρον, το οποίο είναι
λιγάκι μισό εδώ το πέρα στραβά. Αν θυμάμαι καλά είναι στην άλλη άκρη του χάρτη. Ωραία. Πάμε. Εδώ είμαστε. Δεν θέλετε να μπείτε πίσω, δεν μπορώ. Είναι και με τσαντίζουν αυτές οι μπάλες. Κανονικά εκεί πέρα μπαίνουνε στη βούβα, αλλά έχει και το σημείο εδώ που τους παίρνει, υποτίθεται. Έλα, έλα. Ωραία. Επιτέλους χώρος μέσα. Οπότε μαζεύουμε τις μπάλες του γείτονα και πάμε να τις πουλήσουμε στον μπάρον που θέλει για να ολοκληρωθεί και το συμβόλαιο. Να δούμε πόσο της 100 μας έχει βγάλει ότι είναι. Λογικά χαμηλό θα είναι το ποσοστό επειδή δεν έχουμε πουλήσει τίποτα, είναι όντως χαμηλό. Αλλά με αυτά και με αυτά θα πάρουμε ένα σύνδερο της προκοπής για να φτιάξουμε και το χωράφι που αγοράσαμε. Λοιπόν, ξεκινάω εγώ το μάζευμα τις μπάλες και όπως πάντα τα λέμε όταν θα έχω τελειώσει. Λοιπόν, τελειώσαμε και με τις μπάλες μας. Πάμε τώρα να τις πουλήσουμε στο barn. Το barn το οποίο είναι εδώ κάτω. Οπότε παίρνουμε τον παραλιακό δρόμο και φτάνουμε εκεί πέρα. Ωραία. Εύκολο δείχνει. Με αυτά και με αυτά έχουμε 32.000, θα πάρουμε άλλες 9 τόσες από το contract. Και τι άλλο. Και θα πάρουμε και κάποιες από τις μπάλες. Τις μπάλες μάλλον θα τις πουλήσω στις περισσευούμενες για να μην κάνω πλέον ταξίδια στον barn. Θα πάρουμε λίγο λιγότερα λεφτά, θα πάρουμε τουλάχιστον άμεσα. Αυτή είναι η διαφορά. Οπότε θέλω να κλείσω το σημερινό επεισόδιο με το σύνδερο που θα έχουμε αγοράσει για να σπείρουμε το χωράφι μας. Αμέσως μετά θα πρέπει να μαζέψουμε και μπάλες από εκείνο το χωράφι, να τις φυλάξουμε, θα βάλουμε ένα χώρο να τις φυλάμε, γιατί σε λίγο θα πρέπει να χτίσουμε σιγά σιγά, αφού βρούμε το χώρο τις μπάλες, αφού φτιάξουμε μπάλες, αφού έχουμε όλες τις υποδομές κατάλληλες για να πάρουμε αγελάδες, θα αρχίσουμε να εκτρέφουμε και τις αγελάδες μας. Αυτός είναι ο σκοπός. Ως το παρόν είμαστε όμως χρεωμένοι μέχρι το λαιμό. Έχουμε 32.000 μόνο και 500.000 χρέος στην τράπεζα. Αλλά πιστεύω ότι με την επιχείρηση που έχουμε στήσει με τις μπάλες γρήγορα θα ξελασπώσουμε. Θα κοιτάξουμε κάθε μέρα να δίνουμε ένα ποσό πίσω στην τράπεζα ώστε να μηδενίσουμε το χρέος μας. Και εδώ είναι το ξεραμένο βαμβάκι. Τώρα που ξαναμένω βαμβάκι μισό λεπτό, παιδιά, να δω κάτι, γιατί δεν το κοίταξα δυστυχώς. Θέλει και πλάω. Όχι, παιδιά, θέλει και πλάω. Βάσανα, βάσανα. Δεν πειράζει. Θα το κάνουμε πλάω, τους άλλους μια φορά θα χρειαστεί.
θα νοικιάσουμε μάλλον το subsoiler το μικρό και θα βάλουμε το πολύ πολύ ένα εργατή να το κάνει. Τι είναι περίπτωση. Μισό λεπτό να το διήσω λίγο γιατί ξέμπινε εδώ. Το τρένο το χρησιμοποιούμε σε αυτό το χάρτη έχω δει. Αν η παράδοση είναι του Φέλσμπουμ, το πάμε σε ένα σημείο, το γεμίζουμε το τρένο και το αφήνουμε να περάσει το χάρτη και καταλήγει υποτίθεται στο Φέλσμπουμ και πάει και μας τα πουλάει. Πιστεύω θα το δούμε κάποια στιγμή και αυτό. Κι άλλο ξέρω αν έχω γράφει. Πολύ πλουσία εδώ πέρα. Τα έχουν τα χωράφια και ξέρετε. Λοιπόν, εδώ είναι ο Animal Dealer και αν θυμάμαι καλά στο πίσω μέρος έχει και το... Να, εδώ είναι ο Animal Dealer. Θα αγοράσει τα ζώα. Και στο πίσω μέρος είναι που πουλάς τις μπάλες. Αν καταφέρω να στρίψω. Ωραία, και πιστεύω θα έχει και πιο καλή έξοδο. Έλα τώρα, μην το κάνεις αυτό. Εδώ είναι. Τελικά από εδώ πρέπει να έρθω. Για να το ξεκινήσουμε. Και τις πήρε μια χαρά. 71% το contract. Άψογα. Οπότε επιστρέφουμε στο χωράφι του γείτονα, φέρνουμε τις υπόλοιπες μπάλες και τα λέμε ξανά εδώ παιδιά. Φτάσαμε λοιπόν και πάλι για να πουλήσουμε τις υπόλοιπες μπάλες, να τελειώσουμε το contract και να βάλουμε τελικά όχι σίντερ αλλά τουλάχιστον το subsoiler για να οργώσουμε το χωράφι που θέλει ένα ρογμαδάκι. Όπως θα παρατηρήσατε γενικά η περιοχή έχει πολύ κατάσταση όλων, να το πω ανεύθυνος, πολύ ξύλωμα. Όχι ρε παιδιά, όχι ρε παιδιά, όχι ρε παιδιά, όχι ρε παιδιά. Όχι, μην τα κάνεις τώρα αυτά, τώρα μην τα κάνεις αυτά. Μην μου μπαγκάρεις. Ωραία, εντάξει. Πήγαμε 7.000. Φοδέψε. Ευτυχώς, ξεκόλλησε. Πήγαμε 7.640. Και θα ολοκληρώσουμε τώρα και το contract. Completed. Όπως είδατε τα υπόλοιπα έφυγαν. Να πάρουμε και αυτό για μετά. Στο 18. Αν είναι κοντά στη φάρμα μας. Είναι ακριβώς απέναντι τη φάρμα. Εντάξει, ωραία. Πάρω το για μετά. Και εμείς επιστρέφουμε πάλι στη φάρμα. Να αφήσουμε το μηχάνημά μας. Και να αγοράσουμε
ένα stop spoiler ή να το νοικιάσω. Μάλλον θα το νοικιάσω γιατί δεν βλέπω να χρησιμοποιώ ξανά αυτό το εργαλείο. Οπότε δεν υπάρχει και λόγος. Και ίσως να προσπαθήσω να πάρω και ένα πιο μεγάλο. Να το δούμε. Να νοικιάσω ένα πιο μεγάλο για να γίνει και πιο γρήγορα. Υπάρχει βέβαια και επιλογή να πάρω ένα πλάο. Θα δω τι έχει απαιτήσεις από δύναμη και να βάλω ένα εργάτη να το κάνει. Για το όργο μου βγαίνει το χειρότερο μου, δεν μπορώ να το κάνω. Αυτό το στραβό πράγμα, δεν ξέρω, κάπως με ενοχλεί. Λοιπόν, στρίβουμε εδώ επάνω, να πάμε και από την πλευρά της φάρου μας. Να το σπιτάκι μας, εκεί στην κορυφή μας, χαιρετά. Το γρασίδι σχεδόν έτοιμο είναι για κούρεμα. Ωραία, εδώ μας περιμένουν και τα υπόλοιπα πράγματα. Μια δόστρο, πολύ ωραία, καλιά μας έδωσε, πολύ ωραία καλιά μας έδωσε έτσι. Λοιπόν, πάμε εδώ. Ωραία, λοιπόν, subsoiler είναι αυτό εδώ το τετράμετρο που θέλει 130 άλογα. Εδώ πόσο είσαι εσύ, είσαι 3,5, 3, 4, γι' αυτό, εδώ πόσα πάμε, ναι εντάξει εδώ πάμε 4,5, με καμία πίστη, πάμε και τα πλάω, λοιπόν, 2 μέτρα, 2,5 μέτρα, 5 μέτρα, 5 μέτρα 300 άλογα, ούτε αυτό μας κάνει, 3,60, όχι. Το όργο μου δυστυχώς θέλει βολικά πράγματα, οπότε θα νοικιάσουμε αυτό εδώ. Θα το κοτσάρουμε και θα πάμε στο ξεραμένο μας χωράφι για να το οργώσουμε. Ωραία. Τώρα βέβαια με το οργό που θα κάνουμε δεν χρειαζόμαστε να πάρουμε σίντερ που κάνει και drill και βάζει, αλλά τέτοιο θα αγοράσουμε αναγκαστικά γιατί δεν θα κάθουμε στον οργό με κάθε φορά το χωράφι. Αυτό το τετράμετρο θέλουμε κάτι πιο πλατή, να το κάνει μία εκεί έξω. Τρύπημα, φορά και ιδανικά και λίπασμα. Και αυτό εδώ θα είναι δικό μας το βασιλάκι. Ωραία, φτάσαμε. Και κάπου εδώ θα κλείσει και το σημερινό μας επεισόδιο. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε την επόμενη φορά όπου θα οργώσουμε αυτό το χωράφι, θα το σπείρουμε και θα δούμε πόσα λεφτά μας έχουν μείνει μέχρι τότε. Λοιπόν, αυτό από μένα παιδιά. Αντίο και να είστε καλά. Γεια σας.